Γιάννη, η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας θα κρίνει το ζήτημα της, επιλογή της επιλογής της ηγεσία της δικαιοσύνης. Σύμφωνα με την προσφυγή που κατατέθηκε από τον Σύμβουλο Επικρατείας, τον κύριο Δημήτριο Μακρύ και δύο δικηγόρους, ζητείται να ακυρωθεί η επιλογή της ηγεσία της δικαιοσύνης από τη νέα κυβέρνηση. Και αυτό γιατί, γιατί όπως επισημαίνουν στην προσφυγή τους, είναι παράνομη η μη υπογραφή των προεδρικών διαταγμάτων που εξέδωσε το Υπουργικό Συμβούλιο της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Προκόπη Παυλόπουλο. Σύμφωνα με όσα αναφέρουν στην προσφυγή τους υπάρχει μια σειρά από νομικούς λόγους για τους οποίους ε, η μη υπογραφή των προεδρικών διαταγμάτων αντίκειται τόσο στο Σύνταγμα όσο και στην, Ευρωπαϊ... στην Σύμβαση για τα του... την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Βάσο, Λα... αυτή η προσφυγή ως αποτέλεσμα μπορεί να ανατρέψει ακόμη και τον διορισμό της ηγεσίας δικαιοσύνη, η οποία έγινε μετά από την ε, νέα κυβέρνηση. Γιάννη, αυτό είναι ένα ζήτημα που θα το κρίνει η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ουσιαστικά ανοίγει ένα θέμα ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας προκειμένου να κρυθεί αυτή η ενέργεια του Προέδρου της Δημοκρατίας. Τώρα Μάλιστα. να σου πω ότι ο κύριος Μακρύς είναι από τα πρόσωπα εκείνα που είχαν επιλεγεί ε, από την προηγούμενη κυβέρνηση για τη θέση του Αντιπροέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας. Μάλιστα. Βάσο Παλούς, ευχαριστούμε.